Τους στόχους για την επόμενη μέρα στην αυγή της νέας τετραετίας για την κυβέρνηση επικεντρώθηκαν στελέχη της διευρυμένης Νόδα Ηρακλείου στην πρώτη και πανηγυρική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτηση στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αλλά και το έργο που όπως τόνισαν πρέπει να επιτευχθεί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο στόχος είναι ένας και συμπυκνώνεται σε μία φράση οι πολίτες στην Ελλάδα να έχουν μία καλύτερη ζωή. Να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας και η Ελλάδα που ζούμε να είναι μια Ελλάδα που οι πολίτες θα μπορούν να είναι ευχαριστημένοι μέσα στα σπίτια τους και θα έχουν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Η επόμενη τετραετία έχει μεγάλες προκλήσεις και οι προσδοκίες των πολιτών που μας τίμησαν με το σταυρό τους και με το 40% είναι πολύ υψηλές. Επομένως, εμείς πρέπει να σηκώσουμε μανίκια, με χαμηλά το κεφάλι και με σκληρή δουλειά, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών. Έχοντας ως δεδομένο τα μεγάλα εκλογικά ποσοστά, που και στην Κρήτη σημείωσε η Νέα Δημοκρατία, στελέχη του κόμματος, οι εκλεγμένοι βουλευτές, αλλά και οι εκπρόσωποι από το Ηράκλειο στη νέα κυβέρνηση, σημείωσαν ότι το στίχημα είναι μεγάλο και πως η σκληρή δουλειά δεν χωράει αναμονή. Είχα την χαρά και την τιμή να ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας να μου εμπιστευτεί ένα χαρτοφυλάκιο που πραγματικά μέσα από το οποίο περνάνε πολλούς από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Είναι βαρύ, είναι όμως παράλληλα και πολύ ωραίο θα το πω, μας γεμίζει ευθύνη και είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για μένα, για την πορεία μου να μπορέσω να ανταπεξέλθω στους στόχους και να καταφέρουμε τον τελικό σκοπό. Εδώ σε τοπικό επίπεδο ήταν εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία τα ποσοστά μας σε όλους τους νομείς Κρήτης και ιδιαίτερα για τον νομό Ηρακλείου που παραδοσιακά θεωρείται από τους δυσκολότερους νομούς για το κόμμα μας στη Κρήτη. Από εκεί και ύστερα συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας. Σηκώνουμε όπως έχουμε πει τα μανίκια μας και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησαν τους πολίτες του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης γενικότερα για την εμπιστοσύνη που έδειξαν, προτάσσοντας αυτό που, όπως είπαν, του ζήτησε ο Πρωθυπουργός, να σηκώσουν δηλαδή τα μανίκια και να ξεκινήσουν τη σκληρή δουλειά. Επιμέρους θα γίνουν και στις προγραμματικές δηλώσεις τα προγράμματα του κάθε Υπουργείου και πώς θα αναλυθεί, πώς θα πετύχουμε αυτόν τον κεντρικό στόχο, ο οποίος ακούγεται απλός, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολος και σημαντικός. Ο στόχος όλων μας, απάκρις άκρη, είναι να προχωρήσουμε τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν τον τόπο μας, που θα αλλάξουν την Κρήτη. Παίρνουμε το παράδειγμα του Προέδρου μας και εκ νέου Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πράξεις τα λόγια μας.